και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις του Όμνια TV. Εισβολή στο χώρο της κοινωνικής κατάληψης επιβίωση, η οποία στεγάζει άπορους συνανθρώπους μας, πραγματοποίησε η αστυνομία στις 7 σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Από τον χώρο απήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα οι περίπου 30 ένικοι, χρόνια άνεργοι, μετανάστες και άπορες οικογένειες. Οι άνθρωποι που δεν φέρουν χαρτιά απειλούνται με κράτηση ή ίσως και με απέλαση. Ο χώρος φραγίστηκε από τις αρχές με χτίσιμο της πόρτας. Μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ήδη εδώ και 2 ημέρες σε εξέλιξη στο Twitter. Στο hashtag TutorPool, πτυχιούχοι και καθηγητές που έχουν τη δυνατότητα προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα δωρεάν σε μαθητές που τα έχουν ανάγκη αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Στόχος της προσπάθειας είναι να μην εμποδιστούν από την πρόσβαση σε καλύτερη παιδεία τα παιδιά οικογενειών με μειωμένα εισοδήματα. Απόπειρα απόδρασης κρατουμένων, μελών της επαναστατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, που εξελίχθηκε σε ομηρία μέχρι αργά το βράδυ, έγινε χθες στις φυλακές Κορυδαλού. Όλα ξεκίνησαν κατά το απογευματινό επισκεπτήριο, όταν οι κρατούμενοι επιχείρησαν να αποδράσουν και μάλιστα έφτασαν μέχρι τον αυλόγυρο των φυλακών. Μόλις έγιναν αντιληπτοί, έπεσαν οι μπάρες ασφαλείας με αποτέλεσμα να αποτραπεί μεν η απόδραση, αλλά να παραμένουν εγκλωβισμένοι οι συγγενείς των κρατουμένων που είχαν έλθει για το επισκεπτήριο. Στη συνέχεια, σοφρονιστικοί υπάλληλοι κρατήθηκαν όμοιροι και οι κρατούμενοι ζήτησαν να διαπραγματευτούν την παράδοσή τους με αιτήματα που σχετίζονται με τις άθλιες συνθήκες κράτησης και την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ταυτόχρονη επίθεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα σε 2 από τις εγκατεστημένες δημιουργίες ΜΑΤ στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα χτυπήθηκε με μολότοφ η δημιουργία στην οδό Ναβαρίνου, ενώ παράλληλα δέχθηκε επίθεση η δημιουργία στην οδό Μπουμπουλίνας που περιφρουρεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκε το σύνθημα «Λευτεριά στους πυρήνες της φωτιάς». Εκ των υστέρων, τα ΜΑΤ εφαρμόζοντας τη συνήθεια εκδικητική τακτική τους, έκαναν ισχυρή χρήση δακρυγόνων ακόμα και μέχρι την πλατεία Εξαρχείων, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική για τους κατοίκους. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Twitter, μία από τις δημιουργίες ΜΑΤ κατά την αποχώρησή της έβγαλε την οργή της με βρισχές και κλωτσιές στην πόρτα της κατάληψης της οδού Ζαΐμη. Το πρωί στο Athens Indy Media δημοσιεύθηκε ανάληψη ευθύνης με υπογραφή άγνωστη αναρχική. Το Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σκοπεύει να κλείσει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, η οποία εδώ και σχεδόν 5 χρόνια λειτουργεί ως ανοιχτός αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, και να τη μετατρέψει σε γραφεία για τις υπηρεσίες του Δήμου παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Οι κάτοικοι της Κυψέλης που συμμετέχουν στο εγχείρημα οργανώνουν αύριο Τετάρτη εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης. Από τις 4 το απόγευμα η αγορά της Κυψέλης θα είναι ανοιχτή με διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με διάφορα συγκροτήματα. Συνελήφθη τη Δευτέρα ένας αρχιφύλακας που υπηρετεί στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλινίας, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση κατάσχεσης, παραβίαση φύλαξης της αρχής, κλοπή πιστηρίων, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Ο αρχιφύλακας εισήλθε προχθές το πρωί χωρίς έγκριση στον ειδικό χώρο φύλαξης πιστηρίων της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου, και μετά την αποχώρησή του διαπιστώθηκε η απώλεια χάρτινης τσάντας που αποτελούσε πιστήριο σε υπόθεση ναρκωτικών, που βρισκόταν υπό διερεύνηση. Συγκεκριμένα, η χάρτινη τσάντα είχε κατασχεθεί από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών σε χώρο των ΚΤΕΛ Αργοστολίου, καθώς περιείχε κουτί με ποσότητα κοκαίνης 74 γραμμαρίων. Στο εξωτερικό μέρος της τσάντας αναγραφόταν ονοματεπώνυμο, όμοιο με τα στοιχεία του αρχιφύλακα, καθώς και απόδειξη μεταφοράς μικροδεμάτων με παραλήπτη επώνυμο όμοιο με αυτό του αρχιφύλακα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.
Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ψηφιακών Δικαιωμάτων της 10ης Δεκεμβρίου 2011. Μια εκπομπή ενημέρωσης, σχολιασμού και σκοπτικής διάθεσης για τα ψηφιακά δικαιώματα της προηγούμενης εβδομάδας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η εκπομπή αυτή είναι μια παραγωγή του Δικτύου για την Ψηφιακή Απελευθέρωση, DLNGR, All Rights Reversed. Είμαι η Μαρία. Είμαι ο Θανάσης. Για τα επόμενα λεπτά θα ενημερωθείτε για το top 10 των σημαντικότερων εξελίξεων στο χώρο. Στο νούμερο 10, απεργούν 1.000 Κινέζοι εργάτες σε εργοστάσιο της Apple και της IBM, διαμαρτυρώμενοι για καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων στην Κίνα. Αποκλείεται. Στο νούμερο 9, The Yassi Project, YACY. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει τη λειτουργία της μια μηχανή αναζήτησης που δεν βασίζεται σε κεντρικό σερβερ, αλλά είναι κατανεμημένη, δηλαδή P2P. Το δίκτυο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή πάνω από 600 κόμβους. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα μηχανή αναζήτησης δεν υπόκειται σε ελέγχους από τις διάφορες βιομηχανίες και προφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο νούμερο 8, συνελήφθη ανταποκριτής του Omnia TV την ημέρα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην περιοχή των Εξαρχείων, την ώρα που κρατώντας βιντεοκάμερα προσπαθούσε να καλύψει τα γεγονότα για λογαριασμό της διαδικτυακής τηλεόρασης Omnia TV. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε ομάδα που πετούσε πέτρες, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Freeman Accius. Στο νούμερο 7. Η κινέζικη κυβέρνηση χαρακτήριζε τις φήμες που απλώνονται μέσω microblogging ως επικίνδυνα ναρκωτικά που βλάπτουν τους χρήστες και την κοινωνία. Τα microblogs έχουν διαδώσει νέα σχετικά με διαδηλώσεις, έχουν εκθέσει σκανδαλώδη θέματα και έχουν λειτουργήσει ως μέσα συγκέντρωσης και έκφρασης της οργής των πολιτών σχετικά με τα διάφορα κακό κείμενα στην Κίνα. Η κινέζικη εκστρατεία κατά της διάδοσης φημών στο ίντερνετ βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με συλλήψεις ατόμων για τέτοιου είδους δραστηριότητες, καθώς και αυστηρότερους ελέγχους στα microblogs, δηλαδή διαγραφές λογαριασμών που έχουν εκτροχιαστεί, ας πούμε, αιτήματα για χρήση πραγματικών ονομάτων κλπ. Λογοκρισία στην Κίνα. Αποκλείεται. Στο νούμερο 6. Από την Κίνα κόλλησε και η Ινδική κυβέρνηση που ζητά αυξημένο έλεγχο του ίντερνετ λόγω προσβλητικών σχολείων σε Facebook και Google για πολιτικά και θρησκευτικά πρόσωπα της χώρας. Η κυβέρνηση επικαλείται την ευαισθησία και τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα του λαού, τα σχόλια όμως αφορούν κυρίως μέλη της κυβέρνησης, Ινδούς βουλευτές στο Κογκρέσο και θρησκευτικούς ηγέτες. Κύριε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι και εδώ πρέπει να γίνει αυτό, γιατί και εγώ, αν δω ένα π.χ. ένα προσβλητικό σχόλιο για τον Μπάγκαλο, αδερφέ, θα χτυχτεί η ευαισθησία μου, δεν μπορώ. Σίγουρα, σίγουρα. Στο νούμερο 5, απαγορεύτηκε η χρήση και η εισαγωγή του γνωστού iPhone 4 στη Συρία. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τους ακτιβιστές να τραβούν βίντεο στα οποία φαίνεται η βία των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά των πολιτών και να τα ανεβάζουν στο ίντερνετ. Στο νούμερο 4, το νέο project του Wikileaks εγγενίεσε ο Julian Assange, που δεν είναι άλλο από τη δημοσίευση εκατοντάδων αρχείων, τα οποία κατά τα λεγόμενά του αποκαλύπτει μια διεθνή στροφή των κυβερνήσεων προς την παγκόσμια βιομηχανία παρακολούθησης των πολιτών. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν τις δραστηριότητες περίπου 160 εταιριών σε 25 χώρες, οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες που έχουν ως στόχο την παρακολούθηση πολιτών μέσω των smartphones, των λογαριασμών email και των ιστορικών περιήγησης στο ίντερνετ. Είναι Τζούλιαν, πήραμε αέρα. Δεν σου έφτασαν οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Θες να βρεθείς με άλλα. Στο νούμερο 3, διήμερο ράδιο ένταση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το διήμερο του ράδιο ένταση στην καινούργια νομική. Στο διήμερο γίνονται συζητήσεις για θέματα σχετικά με ψηφιακά δικαιώματα όπως π.χ. η αντιπληροφόρηση και το πειρατικό ραδιόφωνο. Σήμερα μετά τις 11 έχει πάρτι. Στο νούμερο 2,
Ο Γενικός Συνήγορος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γνωμοδότησε ότι οι λειτουργίες που εκτελεί ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν μπορεί να προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία. Σχετικά με υπόθεση που εκδικάζεται αυτή τη στιγμή ενώπιον του δικαστηρίου, ο συνήγορος εξέφρασε την άποψη ότι αν θεωρηθούν οι λειτουργίες προγράμματος πνευματική ιδιοκτησία, θα δημιουργηθούν μονοπόλια στις ιδέες και άρα επιβράδυση στην τεχνολογική πρόοδο και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Στο νούμερο 1 πάμε Ελβετία. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, μετά από σχετική μελέτη, απεφάνθη ότι η βιομηχανία του θεάματος δεν χάνει από την πειρατεία, αφού τα ποσά που ξοδεύονται έχουν παραμείνει σταθερά παρά τον downloading τραγουδίων και ταινιών. Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη να λάβει νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας, ενώ αμφισβητεί την ομότητα αντίστοιχων νομοσχεδίων στην Γαλλία, αφού όπως θυμίζει η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ζυρίχη, Γενέβη, σούρχομαι!